Βρισκόμαστε στη Μονή του Αγίου Γερασίμου και μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος Ομαλών, ο Σπύρος Ματιάτος. Σήμερα είναι και ο οικοδεσπότης της μεγάλης γιορτής του Αγίου σήμερα και αύριο. Κύριε Αντιδήμαρχε, να μας πείτε δύο λόγια για τους Κεφαλονίτες που βρίσκονται εκτός Κεφαλονιάς. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αρχικά θα ευχηθώ σε όλους τους Γεράσιμους και τις Γερασιμούλες χρόνια πολλά, ευτυχισμένα, να γιορτάσουν με τον καλύτερο τρόπο, με τις οικογένειές τους και όπως επιθυμούν. Χρόνια πολλά στους απανταχού Κεφαλονίτες, στους συμπατριώτες μας που μας διαφημίζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Τέτοιες μέρες η καρδιά της Κεφαλονιάς και κάθε Κεφαλονίτη χτυπά στα ομαλά. Χτυπά στα ομαλά για τη γιορτή του πολιούχου μας και προστάτη του νησού μας, Αγίου Γερασίμου. Τι ετοιμασίες έχει κάνει το χωριό, κύριε Αντιδήμαρχε? Όπως πάρα τα καθιερωμένα, καθαριότητα. Βλέπω, είναι πολύ μεγάλη καθαριότητα από χθες. Ακριβώς ό,τι καλύτερο μπορούμε μετά από τη θύελλα που προέκυψε προχθές λόγω του χαλαζιού, που πραγματικά ήταν κάτι το απρόσμενο, κάτι το πρωτότυπο, κάτι που συνέβη πρώτη φορά στην περιοχή μας. Και ιδιαίτερα στα ομαλά. Ακριβώς, τόσο μεγάλο χαλάζι. Έχει κάνει αρκετές καταστροφές στην περιοχή. Έχουμε ήδη προσφύγει στον ΟΓΑ και περιμένουμε εντολή στον ΕΛΓΑ μάλλον για να κάνουν δηλώσεις οι αγρότες της περιοχής για να αποζημιωθούν. Α, τόσο μεγάλη δηλαδή ήταν η... Ακόμη έκαμε ζημιές και στα σπίτια με τους τερνίδες. Τι τα λέμε. Οποία σπίτια, όπως ξέρετε, είναι μερικά ακόμα έχουν απομείνει και έχουν τις παλιές κατασκευές μετά τους σεισμούς, δηλαδή τον τερνίδι. Μπορεί να μας πείτε απόψε πώς είναι το πρόγραμμα του... Στις 9 αρχίζει η αρχιερατική θεία λειτουργία και αύριο τα καθιερωμένα σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει βγάλει η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλονιάς. Και νομίζω σήμερα 5 η ώρα γίνεται η μεταφορά της Λάρνακας του Αγίου. Ακριβώς, από τη μικρή εκκλησία στη μεγάλη, όπως ήθιστε κάθε χρόνο. Ωραία, εμείς θα τα πούμε και το βράδυ, θα καλύψουμε ζωντανά τις εκδηλώσεις τιμής της γιορτής του Αγίου μας και θα τα ξαναπούμε και το βράδυ. Αυτό πρώτη φορά το ακούω, πρώτη φορά γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να το κάνουμε, γιατί χωρίς τη δική σας βοήθεια δεν θα γινόταν. Πάντα είμαστε στη διάθεση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως είναι γνωστό, εγώ είμαι άνετος και πάντα στη διάθεση κάθε μέσου μαζικής ενημέρωσης. Για πρώτη φορά λοιπόν με τη δική σας βοήθεια, κύριε Αντιδήμαρχε, Κεφαλονίτες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη θα μπορέσουν να δουν τη λειτουργία και την αγρύπνια του Αγίου. Πάρα πολύ ευχαριστώ, πάρα πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, χρόνια πολλά για το χωριό σας και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.